Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων της Δέλτα Τηλεόρασης. Την αγανάκτηση και την πικρία τους προς το κεντρικό κράτος θέλησαν να διατρανώσουν οι κάτοικοι και οι φορείς στο διδημότυχο του Εύρου, οι οποίοι σήμερα το μεσημέρι πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την κατάργηση του ΙΚΑ. Και όχι μόνο. Οι δημότες τόνισαν πως αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο, καθώς δεν είναι η μόνη υπηρεσία στο βόρειο τμήμα του νομού στην οποία έχει μπει λουκέτο, και υποστήριξαν πως η σημερινή κινητοποίηση είναι η αρχή μιας σειράς από δυναμικές δράσεις που προγραμματίζουν με στόχο να αποτρέψουν τα σχέδια της κυβέρνησης. Η πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην κατάργηση του ΙΚΑ του Δημοτήχου έχει φέρει τα πάνω κάτω στην τοπική κοινωνία, καθώς κάτοικοι και φορείς θεωρούν πως μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν αρνητική για τον τόπο και θα τον οδηγούσε σε μια περαιτέρω υποβάθμιση, καθώς στο βόρειο τμήμα του Εύρου έχουν προηγηθεί και άλλες καταργήσεις και συγχωνεύσεις υπηρεσιών. Οι δημότες αποφάσισαν πως δεν έχουν άλλα περιθώρια και πως το μόνο που τους απομένει είναι να βγουν έξω στο δρόμο και να φωνάξουν όσο γίνεται, όπως είπαν, πιο δυνατά, ώστε να φτάσει η αγωνία και η ανησυχία τους για το μέλλον της περιοχής στην κυβέρνηση. Υποστήριξαν πως αυτή η κινητοποίηση είναι μόνο η αρχή, ζητώντας τη συμπαράσταση όλων ώστε να αποτρέψουν τα σχέδια του κεντρικού κράτους, που όπως πιστεύουν δεν κατανοεί τις πραγματικές ανάγκες του ακριτικού Εύρου. Καταρχήν, με την παρουσία μου, εγώ αναγνωρίζω και τον αγώνα και την αγωνία των κατοίκων αυτής της πόλης και αυτής της περιοχής. Θέλω όμως να δώσω μια πληροφόρηση. Δεν καταργείται το ΙΚΑ στο Δημότυχο. Τελεία και παύλα. Οι γιατροί του ΙΚΑ παραμένουν στους ίδιους χώρους που δουλεύουν και σήμερα. Οι υπάλληλοι. Δεν απολύεται κανείς. Δεν μετατάσσεται κανείς. Δεν μετακινείται κανείς παρά τη θέλησή του. Δεν θα κάνουμε πίσω, με όποιες συνέπειες και αν υπάρχουν. Για μας είναι αυτός ο τρόπος που κάνει η κυβέρνηση, είναι ένας τρόπος κερκόπορτας για απολύσεις στο δημόσιο και κυρίως στο ΙΚΑ. Και σε αυτό είμαστε κάθετα αντίθετοι. Όλοι θα βγούμε στους δρόμους. Δεν θα ανοιχτούμε αυτή την υποβάθμιση και την απόλυση βέβαια των συναδέλφων. Για να αποφασίσουμε και να ψηφίσουμε για την μη συγχώνευση και το κλείσιμο των υπηρεσιών του ΙΚΑ γενικά στη Θράκη. Τα λόγια είναι περιττά. Όχι άλλη υποτίμηση. Όχι άλλη υποβάθμιση. Κανείς δεν μπορεί να μας αφαιρέσει κεκτημένα κοινωνικά δικαιώματα και κοινωνικές παροχές. Είμαστε ένας νομός με ιδιαιτερότητα. Το ακούσατε. Μεγάλο μήκος, 180 χιλιόμετρα. Τεράστια γεωγραφική έκταση. Για την εξυπηρέτηση του κόσμου χρειάζονται όλες οι υπηρεσίες να μείνουν όπως έχουν σε όλους τους δήμους του κεντρικού και βόρειου Εύρου. Εδώ μαζευτήκαμε από αγανάκτηση και απογοήτευση για όλα αυτά που ετοιμάζονται για μας χωρίς εμάς. Αυτή η πρώτη κινητοποίηση είναι η αρχή, δεν είναι το τέλος. Από εδώ ξεκινάει η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μας αγωνιστικά και δυναμικά. Μόφωνα το Περιφερειακό μας Συμβούλιο αποφάσισε να συμπαρασταθεί στον αγώνα σας για να μην υποβαθμιστούν οι υπηρεσίες στην περιοχή μας, να μην κλείσουν οι υπηρεσίες χωρίς λόγο, να αγωνιστούμε για μια καλύτερη ανάπτυξη στην περιοχή μας.